Στις 5 Νοεμβρίου έγινε επίσημα στην Αίγινα η ανακήρυξη του πρώην Μητροπολίτου Πενταπόλεως Νεκταρίου Κεφαλά, Ισάγιον. Από πολλές μέρες πριν, τα πλήθη των προσκυνητών από όλα τα μέρη της Ελλάδος φτάνουν στο νησί για να παραστούν εις την ανακήρυξη του Αγίου και να προσκυνήσουν το ιερό λείψανό του και τον τάφον του. Την παραμονή, στις 4 Νοεμβρίου, το μικρό λιμπανάκι της Αίγινας, σημεοστόλιστο, έδινε την εικόνα του εορτασμού. Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν χαρμόσυνα, καθώς τα πλοία τα μεταφέροντα τους πιστούς έμπαιναν στο λιμάνι. Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος, δι' αποφάσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, αναγνώρισε και κατέταξε τον Άγιο Νεκτάριο μεταξύ των Αγίων. Η ιδέα αναγνώρισης της αγιότητός του μέσα σε τόσα λίγα χρόνια, 40 χρόνια από το θάνατό του, αποτελεί μοναδικό γεγονός στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Πολύ πριν ακόμη την ανακήρυξη του Αγίου Νεκταρίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ο θρησκευόμενος λαός τον είχε ήδη αναγνωρίσει εις Άγιον. Μετέβαινε εις τη μονή της Αγίας Τριάδος και προσκυνούσε το λείψανό του και τον τάφο του. Στο σπίτι του τοποθετούσε την εικόνα του και έκτιζε ναού στις μνήμη του. Οι προσκυνητές αποϊβάζονται στο μικρό λιμανάκι της Αίγινας και εν συνεχεία κατευθύνονται στη μονή της Αγίας Τριάδος όπου ευρίσκεται η σκήνη του Αγίου, το λείψανον και ο τάφος του. Η μονή της Αγίας Τριάδος. Εδώ όπου ο Άγιος Νεκτάριος επέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, εμπλήρη αφοσιώσει προς τον Θεόν, τον οποίον εμπίστευσαν βαθιά, ηγάπησαν, ελάτρευσαν και υπηρέτησαν. Ο Άγιος Νεκτάριος, το λείψανο και ο τάφος του. Η σκήνη του Αγίου. Στο εικονοστάσι του η καντήλα ευλαβικά ανάβει 40 χρόνια τώρα από την ημέρα του θανάτου του. Ο Άγιος ως Μητροπολίτης Πενταπόλεως, το κρεβάτι και η πολυθρόνα ο πανεπάβετο. Ο Άγιος απέθανε στις 9 Νοεμβρίου του 1920. Την παρημονή το βράδυ, εις τη μονή της Αγίας Τριάδος, εψάλλει ο μεγάλος Εσπερινός. Ο Άγιος Νεκτάριος ευρίσκεται μεταξύ των Αγίων των Ευαρεστησάντων των Θεών. Γεννήθηκε το 1846 στην συλληβρία της Θράκης από πτωχούς γονείς. Στα 14 χρόνια του πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Δουλεύει σκληρά για να ζήσει και μελετά τις νύχτες τους Άγιους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Γίνεται μοναχός. Χειροτονείται ιεροδιάκονος. Τελειώνει το γυμνάσιο και τη θεολογική σχολή Αθηνών και πηγαίνει στην Αίγυπτο. Εκεί χειροτονείται πρεσβύτερος. Λίγους μήνες αργότερα παίρνει το οφίκιον του Αρχιμανδρίτου και χειροτονείται Μητροπολίτης Πενταπόλεως. Επιστρέφει στην Αθήνα και γίνεται ιεροκήρυκας. Αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Εκκλησιαστικής Ριζαρίου Σχολής. Μετά λίγα χρόνια, παρετείται και έρχεται που και γίνεται ασκητής. Κτίζει τη μονή της Αγίας Τριάδος και τη σκήτη του και ζει ασκητικά από το 1913 έως το 1920, όπου απέθανε σε ηλικία 74 ετών. Την Κυριακή στις 5 Νοεμβρίου, μετά την τέλεση της αρχιερατικής λειτουργίας εις τη μονή της Αγίας Τριάδος, έγινε η μεταφορά των Αγίων Λειψάνων του και η λιτάνευση εις τον Ιερό Ναόν Μητροπόλεως Αιγίνης. Η πομπή, με επικεφαλής τους εκπροσώπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας, τους εκπροσώπους της κυβερνήσεως, τα τοπικά σαρχάς και τα πλήθη των προσκυνητών, δίνησαν την διαδρομή από τη μονή της Αγίας Τριάδος ως τον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αιγίνης πεζή ψάλουσα. Καθ' όλο το μήκος της διαδρομής από όπου περνούσαν οι πομποί, χιλιάδες προσκυνητών ανέμεναν την διέλευση του Αγίου. Οι συνεργάτες του και οι πνευματικοί μαθητές του, που πολλοί από αυτούς ευρίσκονται ακόμα εν ζωή, μιλούν για τη ζωή και το έργο του. Μας πληροφορούν πόσον εμόχθησε στην ζωή του, πόσον επικράθη από τους ανθρώπους, μα και πόσον αγάπησε τους συνανθρώπους του. Μας δίνουν ακόμα πληροφορίες για τη μαρτυρική του ζωή, που τελικά τον οδήγησε στην αγιοσύνη. Η μορφή του, φωτισμένη και εξαϊλωμένη από το ένθεο φως της καλής του ψυχής, έλαμπε μέσα στην ταπείνωση και την αγάπη του.
ο ενάρετος βίος του. Η υπηρεσία του προς την Εκκλησία και τους συνανθρώπους του και η μαρτυρία των θαυμάτων του συνθέτουν την αγιότητα του προσώπου του. Στον ιερό ναό της Μικροπόλεως Αιγίνης, όπου θα ψαλεί η Ιερά Δοξολογία. Στην είσοδο της Μικροπόλεως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πετσών, Ύδρας και Αιγίνης Προκόπιος, ασπάζεται την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου. Έρχεται εις τον ναό. Η ιερά δοξολογία αρχίζει. Εν συνεχεία γίνεται η ανάγνωση της ανακηρύξεως υπό του εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εις το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου εφιρμόστη το λεχθέν υπό του Αποστόλου Παύλου. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, απόκειτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμη ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Αμήν.